Πιγκουίνι στο σχολείο, πάω τη 2. Αφού η παρέλαση συνεχίζεται, φτάνουμε στην πίσω αυλή. Η Ασταβούλη είπε σε κυτρία να χτυπήσει το κουδούνι. Ντουίν! Η διευθύντρια το άκουσε και αναπήρησε, ενώ ο καφές της χύθηκε πάνω στο παράθυρο. Όταν βγήκε έξω για να δει ποιος ήταν, δεν είδε κανέναν. Ο Ζαμποντάκος είπε στη Βέρζια να ξαναχτυπήσει το κουδούνι. Αυτή τη φορά η διευθύντρια βγήκε έξω. Μας ρώτησε τι θέλαμε και είπε ο Ζαμποντάκος ότι κάνουμε παρέλαση. Δεν χρειάζεται από μένα, κάνουμε παρέλαση. Ένα αυτοκίνητο περνούσε στον κεντρικό δρόμο της ανάληψης. Ο Ζαμποντάκος πήδηξε επάνω του μαζί και οι υπόλοιποι. Το αυτοκίνητο πήγαινε προς το λιμάνι. Τότε το αυτοκίνητο μπήκε μέσα στο δωδεκάνησος εξπρές. Το Ε1 άρχισε στα καθίσματα του πλοίου και έτρωγε πατατάκια και άλλα. Έπειτα από 2 ώρες ταξίδι, το αυτοκίνητο βγαίνει στην κο. Κατόπιν, μετά από δύο λεπτά, έρχεται το δωδεκάνησο Sprite. Ένα άλλο αυτοκίνητο μπαίνει στο δωδεκάνησο Sprite. Ε1 αυτή τη φορά ήταν έξω στη βερέντα. Μετά από 2 ώρες ταξιδιού έφτασε στη Σάμο. Στο λιμάνι είχε το Χελένη Ξύρουης που πήγαινε προς την Αθήνα. Σε 20 ώρες το Χελένη Ξύρουης είχε φτάσει ήδη στην Αθήνα. Τότε το Ε1 μπήκε σε ένα αεροπλάνο της Aegean Airlines. Αυτό πετούσε για Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Έπειτα από 8 ώρες έφτασαν στην Ρίγα. Εκεί βρήκαν ένα άλλο αεροπλάνο που πήγαινε προς το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρτ. Μέσα στο αεροπλάνο μερικοί ήταν όρθιοι, όπως ο Μπλακάρτ που πετούσε χαρτιά βάσει Τζαμποντάκο και σε ξαπλώστρα, και μερικούς που ήταν καθιστοί και έκαναν ησυχία, αλλά όταν έφτασαν ηρέμησαν όλοι. Πάει το πολύ ωραίο ταξίδι από τη Ρόδο. Τέλος οι πολυστάσεις και τέλος οι επιθέσεις Μπακαλιάρο.